Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι πάλι στην παραλία του Μποτζά ή αλλιώς παραλία του Δεκάρικου. Εδώ τα ψακτήρια δεν βρίσκουν ευρώ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά βρίσκουν μόνο δραχμές και συνήθως δεκάρικα. Καμιά φορά και εικοσάρικο. Για να δούμε και σήμερα. Έχω διαλέξει ένα μικρό κομμάτι της παραλίας, αυτό που βλέπετε πίσω μου. Θα το σαρώσω πιθαμί προς πιθαμί και θα δω τι μπορώ να βγάλω. Λοιπόν, φιλαράκια, ρυθμίζω το ντέου σε πρόγραμμα για αλμυρό νερό. Γιατί εδώ έχει σκάσει το κύμα και είναι όλο το κομμάτι της παραλίας βρεγμένο. Θα του δώσω λίγο ενίσχυση στις τιμές, παραδείγματος χάρη στην ευαισθησία του δίσκου, στον αριθμό βάθους κλπ. Διότι η ντέους είναι πολύ συγκρατημένη στις ρυθμίσεις της σε αυτό το πρόγραμμα. Ίσως φοβάται τη μεταλλικότητα, την αλατότητα που έχουν οι παραλίες. Μεταλλικότητα διότι έχει πολλά μεταλλεύματα και η υγρασία αλλάζει την αγωγημότητα, τα κάνει πιο αγώγημα και αυτό το πράγμα τρελαίνει τους δίσκους, όχι τον εξπιντέους, τους δίσκους, όλους τους δίσκους. Μπαίνω λοιπόν στο πρόγραμμα για παραλία και θα το ρυθμίσω λίγο πιο δυνατά από ό,τι είναι. Διαχωρισμό θα τον βάλω στο 10, το βάθος το 85 εκεί που το έχει με βαθμό ενίσχυσης 2 από το μενού Expert, τη συχνότητα την αφήνω 17 και 4 και Balance. Δεν θα κρατήσω αυτό που είναι για παραλία, θα δοκιμάσω να κάνω το αυτόματο. Το οποίο μάλλον δεν έχει, έχει μόνο πάνω κάτω εδώ από ό,τι βλέπω και χειροκίνητο. Θα πάω στο χειροκίνητο και θα το βάλω εκεί που το έχει XP το 27 και θα δούμε. Σίγουρα ο ανιχνευτής μετάλλων έτσι χάνει τη δύναμή του αρκετά, αλλά μπορεί να εντοπίσει κάποιους στόχους. Το μηχάνημά μας ο XP-Deus αλλά και κάθε δίσκος με αυτές τις χαμηλές ρυθμίσεις που έχω δώσει, κάνει τη διαισθητικότητά του, τη δύναμή του να πηγαίνει βαθιά. Όμως έτσι ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε ψεύτικους ήχους από την επιρροή των μεταλλευμάτων ή της μεγάλης αγωγημότητας που παρουσιάζουν τα διάφορα μεταλλικά υλικά εξαιτίας του αλατόνερου. Ξεκινάω λοιπόν την έρευνα πιθαμή προς πιθαμή και θα δούμε τι θα μας δώσει. Και αν μας δώσει. Εδώ έχουμε κάποιο στόχο που μάλλον είναι μάλλον ανοιχτήρι αναψυκτικού. Πολύ επιφανειακός και αδύναμος. Αδύναμος γιατί έχουμε ρυθμίσει τον XP-Deus με τις ρυθμίσεις για αρμυρό νερό. Θα δοκιμάσω να το βγάλω χρησιμοποιώντας το pin pointer της XP. Αυτό εδώ, το Mi-6, θα το δείτε. Το οποίο, όπως σας είπα και άλλη φορά, είναι ένα πολύ δυνατό μηχανάκι. Το ρυθμίζω τη δύναμη δίσδυσης του ψηλά, την έχω αποθηκευμένη ψηλά. Πιέζω το ένα και μοναδικό κουμπί που έχει για συντονισμό. Εντοπίσαμε ακριβώς το στόχο. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος, παιδιά, που βγάλαμε, είναι ένα κέρμα, τώρα δεν βλέπω, μόνο ευρώ, 2 ευρώ. Αυτό εδώ. Καλή αρχή λοιπόν. Θα λέω αυτά τα πράγματα για να μάθετε τις ενδείξεις που έχει ο ντέους επάνω. Μου είπε ότι είναι αλουμινόχαρτο και ήταν αλουμινόχαρτο. Συνεχίζω λοιπόν την αναζήτησή μου να δω τι άλλο μπορώ να βγάλω. Εδώ έχω ένα στόχο, πολύ ρηχό, με νούμερο 78-79, 75-76 συγγνώμη. Από τον ήχο όμως που ακούω, σαν να το pinpointer. Δεν πάω πουθενά χωρίς αυτό. Δεν βλέπω κάτι αξιόλογο, πιθανότατα και κάποιο μετάλλευμα. Δεν κοίταξα την μπάρα που έχει δεξιά για αυτό το πράγμα. Όπως σας είπα όμως από τον ήχο. Μερικά εκατοστά πιο πέρα έχω ένα στόχο γύρω στο 65, αρκετά ρηχο. Αυτός μπορεί να είναι και ένα μικρό 20 λεπτό νομισματάκι του ευρώ. Ξανά το pinpoint, το έχω στο χέρι μου, κάτι μικρό είναι. Τελικά είναι ένα καπάκι από ανοιχτήρι αναψυχτικού, κάτι που σε αυτά τα νούμερα το συναντάς. Όπως είδατε, το λέω γιατί κάνω και ένα βίντεο μαζί, αυτός ο άνθρωπος είχε την περιέργεια να... Αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι νόμιμο. Ναι, παιδιά, το ξέρουμε όλοι, είναι νόμιμο, αρκεί να έχουμε άδεια, η άδεια βγαίνει εύκολα.
να βγάζετε όλη άδεια για να μπορείτε να ψάχνετε χωρίς να κρύβεστε και να μην καθένα. Εδώ έχουμε όλο ένα στόχο με αριθμό 64. Είναι ρηχός. Θα το εντοπίσω πάλι με το pinpointer. Να δούμε τι είναι, αριθμός 64-66. Μάλλον παραπέμπει και εδώ σε ανοιχτήρια από κουτάκια αναψυχτικού. Πράγματι εκεί δεν γελάει και τώρα. Εδώ έχουμε ένα άλλο στόχο με νούμερα γύρω στα 72-73. Αν δεν είναι βαρύδι ψαρέματος, από τον ήχο σας λέω ότι δεν είναι, είναι κάποιο μπουκαλάκι από ούζο. Είναι κάτω από ένα βραχάκι, περίεργο. Θα δοκιμάσω. Να το βγάλω, να δούμε τι είναι, αν τα καταφέρω. Στο βράχο, όμως ο ντύπου έχει τον τρόπο να μας το δείξει. Είναι φουλ η μπάρα, παιδιά. Αυτή που είναι δεξιά είναι φουλ. Δεν έπρεπε καν να σκύψω να ψάξω. Με αυτό το πρόγραμμα ο Expedeus μου έδωσε 3 στόχους. Και μία μετάλλευμα, αλλά μου το έδειξε καθαρά η μπάρα κάτω δεξιά που είναι για το μετάλλευμα. Στην οθόνη ήταν full, παιδιά. Ήταν απίστευτο. Δεν την έχω ξαναδεί έτσι. Τώρα θα αλλάξω το πρόγραμμα. Θα βάλω το πρόγραμμα νομίσματα όπως το έχει το εργοστάσιο. Και θα αρχίσω με αυτόματο πλέον balance να ψάχνω και πάλι την ίδια επιφάνεια. Να δούμε αν μας δώσει κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι στην οθόνη την Deus είδα την ισορροπία του χώματος, την τιμή του χώματος που είναι στο 90. Αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό λοιπόν πράγματι δεν θα πειράξω καθόλου το πρόγραμμα νομίσματα από εκεί που το έχει το εργοστάσιο. Και θα ξεκινήσω νέα σάρωση. Σας λέω ότι ήδη μου έδωσε ένα στόχο που πριν δεν μου τον είχε δώσει. Παιδιά, ήταν αλουμινό χάρτο. Συνεχίζω. Και όμως έχει κι άλλο στόχο εδώ. Ο επόμενος στόχος ήταν πάλι καπάκι απαναψυχητικό σε μεγάλο βάθος. Άλλος ένα στόχος εδώ που μάλλον πάλι είναι καπάκι απαναψυχητικό, αλλά εγώ θα τον βγάλω. Πριν δεν μου τον είχε δώσει με την προηγούμενη ρύθμιση. Όπως βλέπουμε και με το απλό πρόγραμμα νομίσματα, χωρίς να το πειράξουμε από τις εργοστασιακές τιμές, το Expedeus δουλεύει πολύ καλά στο αρμυρό νερό, στην παραλία. Όντως κύριε, άλλο ένα καπάκι από ανοιχτήρια αναψυχτικού. Εδώ έχουμε άλλο ένα στόχο σιδερένιο, δεν τον ανοίγω καθόλου, που όμως πριν δεν μας τον έδωσε και πάλι ο Deus. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρόγραμμα για παραλία θέλει πολύ ενίσχυση, όχι όπως το έχει η XP. Δώστε του άφοβα και παρακολουθήστε το. Όταν δείτε ότι ο δίσκος αρχίζει και βγάζει περίεργους θορύβους, μειώστε απλά λίγο το βάθος, ενδεχομένως τη συχνότητα. Πάντως έχει πολλά περιθώρια. Εδώ λοιπόν έχω ένα στόχο με νούμερο 8992. Είναι μάλλον αλουμίνιο από κουτί αναψυχτικού. Μικρός στόχος, θα τον βγάλω να τον δούμε κι αυτόν. Είναι, παιδιά, ένα καπάκι από μπύρα Amstel. Μικρή σιδερένη στόχη, δεν τους ανοίγω. Γεια σας. Από αυτό το σημείο και πέρα όμως, να η αξία του προγράμματος αυτού του αλατόνερου που έχει, του αλμυρού νερού δηλαδή ο Deus. Από εδώ και κάτω χτυπάει τα πάντα, το παραμικρό μετάλλευμα, το παραμικρό σίγμα από μέταλλο κλπ. Τα χτυπάει όλα, γι' αυτό λοιπόν η Deus επέλεξε να φτιάξει το πρόγραμμα αλατόνερο, αλμυρό νερό, δεν ξέρω πώς το λέει. Το οποίο για ακριβώς αυτό εδώ το σημείο και κάτω, δηλαδή εκεί που σκάει το κύμα ουσιαστικά και πέρα, που είναι μονίμως νοτισμένη άμμος και ποτισμένη από το αλάτι,
Καλό είναι, όχι καλό, είναι απαραίτητο να έχουμε το πρόγραμμα αυτό που είναι φτιαγμένο για λατόνερο, για αλμυρό νερό τέλος πάντων. Συνεχίζω την έρευνα. Κακός στόχος. Το ίδιο. Εδώ έχω έναν που δεν θα πω 100%, θα πω 90% είναι κακός. Τα νούμερα παίζουν, ούτε στον κόπο να τον ανοίξω. Εδώ έχουμε σχετικά επιφανειακά, στους 5 πόντους ίσως, σταθερά νούμερα, είναι το 84 κολλημένο. Για μονό ευρώ, 2 ευρώ δεν το βλέπω, πάντως κάτι στρογγυλό πρέπει να είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, το νούμερο είναι πολύ σταθερά. Το έχω. Οπα. Έρχομαι στην κάμερα να το δείξω. Υλικό είναι φτιαγμένο. Μπορεί να είναι πλατίνα, μπορεί ασήμι, δεν γνωρίζω. Όπως δεν γνωρίζω αν οι πέτρες είναι αληθινές ή ψεύτικες. Θα συνεχίσω την έρευνά μου. Θα συνεχίσω την έρευνά μου σε άλλο κομμάτι της παραλίας να δούμε τι άλλα ευρήματα θα έχουμε βρει. Φίλοι μου, νομίζω πως ήρθε η ώρα να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε τι βγάλαμε. Ο καλύτερος στόχος είναι αυτός εδώ, είναι ένα δαχτυλίδι. Δεν γνωρίζω, μπορεί να είναι κατσάλι, μπορεί να είναι λευκόχρυστος. Δεν βλέπω κάτι να διαβάσω ώστε να καταλάβω τι είναι. Πάντως έχει και πετρούλες απάνω. Αυτό λοιπόν το εντόπισα σε ένα μέρος περίπου υγρό, όχι όμως όπως είναι δίπλα εκεί που σκάει το κύμα. Το πρόγραμμα για παλατόνερο δεν το έπιασε. Πολύ σωστά, γιατί όταν πήγα λίγο παρακάτω, εκεί που σκάει το κύμα, καμία άλλη ρύθμιση εκτός από το πρόγραμμα όπως το δίνει η εταιρεία, δεν ήταν κατάλληλη για το σημείο, για την περιοχή δίπλα από το κύμα, εκεί που σκάει το κύμα. Αυτό ήταν λίγο ψηλότερα, δεν το έπιασα με εκείνο το πρόγραμμα, το έπιασα με το πρόγραμμα νομίσματα στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Πρώτο έβριμα. Το δεύτερο, ας πούμε, αξιόλογο έβριμα, είναι ένα παλιό χάλκινο νόμισμα, όχι αρχαίο, έχει το βασιλέα Γεώργιο επάνω. Το οποίο το έχουν κάνει και μενταγιόν, δεν ξέρω αν το βλέπετε, το έχουν κάνει και μενταγιόν. Είναι πολύ παλιό και φθαρμένο από την παραμονή του μακροχρόνια στη θάλασσα. Ένα κομμάτι χαλκού, αυτό βρέθηκε με το πρόγραμμα αυτό για το αλατόνερο, δίπλα από το κύμα ακριβώς, και εκεί δούλεψε πάρα πολύ σωστά ο δίσκος. Τα υπόλοιπα είναι κάποιες δραχμές, γιατί όπως σας έχω πει εδώ, αυτό είναι ένα πεντάδραχμο του 1967. Όπως σας έχω πει λοιπόν εδώ, την έχω βαφτίσει παραλία της δραχμής, ή μάλλον του δεκάρικου, διότι δεν βγάζω συνήθως ευρώ. Βγάζω δεκάρικα σήμερα, όμως με περίμενε και άλλη έκπληξη. Έβγαλα περίπου 17 ευρώ και τα περισσότερα 2 ευρώ και μόνο ευρώ. Δεν ξέρω γιατί όλες τις άλλες φορές που έχω έρθει, άλλες 2-3 φορές, έχω βγάλει μόνο δραχμές. Ένα μπράβο λοιπόν στους ανθρώπους του Expedeus, που πραγματικά φαίνεται ότι έχουν παίξει μπάλα σε όλα τα τερέν. Ξέρουν και από βουνό και από σημεία με μεταλλικά σκουπίδια, αλλά και από παραλία. Θα μου πείτε γιατί Expedeus. Δεν τον αλλάζω. Κάποιοι δίσκοι βρίσκουν, λέει, το νόμισμα 40 εκατοστά, κάποιοι άλλοι έχουν GPS, κάποιοι άλλοι κάνουν καλό διαχωρισμό. Ναι, αλλά κανένας δίσκος δεν τα κάνει όλα τόσο καλά όσο ο Ντέος. Σκεφτείτε να πηγαίνατε στην παραλία με άλλο δίσκο, στο βουνό με άλλο δίσκο, σε ένα χωράφι με άλλο δίσκο. Αυτό το πράγμα με τον Ντέος δεν χρειάζεται. Το κυριότερο είναι ότι αν εξοικειωθείς μαζί του, σου δίνει ακριβείς πληροφορίες για το τι κρύβεται στο υπέδαφος.
Κάτι που εγώ τουλάχιστον το έχω δει σε πολύ λίγους δίσκους. Δεν σε ξεγελάει με τίποτα. Λίγο το πρόγραμμα Παλμογράφος, λίγο κάποια άλλα προγράμματα που έχουν χρειά. Δεν σε ξεγελάει. Τον θεωρώ εκπληκτικό. Ένα γεια στο φίλο μου τον κύριο Τσαρδάκα, εγώ θα συνεχίσω με ψάρεμα τώρα. Γεια σου Πανάγο, βλέπω πας πολύ καλά, καλά τα ευρήματα, πάμε δυνατά στην ομάδα εξπιντέως, εγώ τώρα ξεκινά για μια μικρή εξόρμηση. Και ένα γεια στον κύριο Γιάννη τον Κυρίτσι. Γεια σου Πανάγο, ευχαριστούμε για ένα ακόμα όμορφο βιντεάκι, μπράβο για τα ευρήματα, είναι πολύ αξιόλογα, ευχόμαστε πάντα τέτοια και πάντοτε καλές επιτυχίες να έχεις με τα μηχανήματά μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας. Γεια σας όλοι. Γεια σας φίλοι μου.